Κωνσταντίνη. Ναι. Ο γιο του. Κοίτα, ο Ιβάν έχει δύο γιου. Ο ένα είναι πιο έτσι συναισθαλμένο, πιο έτσι με τι επιστήμε κτλ. Σπουδέ κτλ. Ο άλλο είναι πιο έτσι με το ποδόσφαιρο. Πιο Ραπτόπουλο. Πιο Ραπτόπουλο, μπράβο. Ναι, ναι. Πιο Ραπτόπουλο. Και είναι λίγο και δεν έχει αδυναμία τώρα ο Ιβάν. Ναι. Όχι ότι το άλλο το παιδί δεν το έχει. Αλλά αυτό επειδή είναι και λίγο ζώρικο, να πούμε, Γιώργο, ή και λίγο ζωηρό πιο πολύ, τον έχει αδυναμία. Και... Γιώργο τόσο... είναι, δεν μπορεί παρά να είναι ζώρικο, έτσι. Γιώργο είναι ζώρικο. Ο Γιώργο είναι ζώρικο. Ο ζώρικο, να πούμε, λέει στην Βραζιλία. Θέλω να μ' αρέσει, λέει πολύ. Παρακολουθεί πολύ βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, βέβαια. Από παραδέ σκαμπάζει πολύ ο Γιώργο. Δεν τον κολλάω εγώ. Εντάξει, καλό είσαι, αλλά θε μάθημα ακόμα. Θέλει μάθημα. Και θέλει να πάει να ασχοληθεί για να κάνει, λέει, επενδύσει. Δηλαδή, να πάρει το Ραπτόπουλο με 100.000, ξέρω για παράδειγμα, τον πουλήσει ένα εκατομμύριο. Αυτό για να το κάνει, δεν την έχει τεχνογνωσία. Μπορεί να το κάνει έτσι. Και βέβαια, να πούμε, χωρίς να έχουμε προφανώς καμία διάθεση να προσβάλλουμε την ΠΑΕΠΑΟΚ, ότι στην Ευρώπη, έτσι, και ειδικά στις μεγάλες λίγκες, όπως είναι η Premier League, η La Liga, ακόμα και το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, που εκεί βέβαια είναι εξαδερφάκια οι Πορτογάλοι με τους Βραζιλιάνους, αυτό γίνεται χρόνια και γίνεται χρόνια έχοντας κάποιες ομάδες δορυφόρους ή θυγατρικές από όπου παίρνουν ποδοσφαιριστές για να μεταπηδήσουν στην Ευρώπη. Ναι. Έτσι. Και επειδή δεν όλο τη Βραζιλία ένα ταλέντο πεθαίνει 10 γεννιούνται, τη βγάλουμε τη δουλειά εκεί πέρα. Άλλες ομάδες έχουν πάρει εργολαβία ολόκληρες πόλεις και τις ομάδες που εδρεύουν σε αυτές. Εντάξει, ο Ιβάν δεν θέλει να ασχολείται πολύ με το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Εγώ το βλέπω. Δηλαδή το βλέπω ότι πηγαίνει προς τα πίσω, βάζει το γιο, όσο μεγαλώνει ο Γιώργος, απέναντι ο Γιώργος. Το θέλω να πω τώρα ότι σε αυτό το πλάνο δεν κοιτάς ποια ομάδα είναι η περισσότερο χρεωμένη για να αγοράσεις τα χρέη και να την κάνεις δική σου. Βλέπεις ποια ομάδα έχει από πίσω τις ακαδημίες και πολύ ταλέντο, έτσι. Αυτό είδε και ο Γιώργος, το είδε ότι το σφυρίξανε, αγαπάει και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Έχει και στίχημα, το αρέσει. Είναι χωμένος, είναι ωραίος. Δηλαδή, παρακολουθεί εκπομπές, γράφει Instagram. Εμένα με κράζει για τον κολλάω. Ωραία είναι. Μαλώνει με τον Καρυπίδη όταν μιλάνε αυτοί. Και τα ξέρω εγώ. Του λέω Καρυπίδη, εγώ ρε, άμα είχα λέει τα λεφτά, Μπαρτσελόνα θα είχα κάνει τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να με πάρει, λέει, παιχνίδι εμένα. Γίνεται χαμός. Τώρα το παλιλίκι. Δηλαδή, πειράζονται και γερά αυτοί. Μην νομίζει ότι. Άλλοι σκοτώνονται κάτω. Ναι. Λοιπόν, να τα βλέπουν οι οπαδοί να τα βλέπουν αυτά, έτσι. Οι οπαδοί τώρα για να μάθουν 20-22 χρόνια, άλλου 24. Εγώ έχω τεστοστερόνη 720. Σε έστειλε 720 τεστοστερόνη 51 χρονών. Το όριο είναι 250 με 900. 230 είχα στα 23. Το εγώ του δικαιολογώ. Άντε, βάλουμε λίγο μυαλό. Λίγο εξ αυτών. Είναι να πούμε στη Β' τακτική ανακρίτρια, γυναίκα ανακρίτρια. Ένα ο Γρόλιος μου λέει: άμα είσαι κατηγορούμενος, λέει και είναι γυναίκα, θα πάρουμε αναβολή γιατί καλύτερα λέει ο άντρας να σε δικάσει. Έτσι λέει: είναι γυναίκα ανακρίτρια λοιπόν, δικαστικό μέγαρο, 24-26 ετών, έγινε ταυτοποίηση αξιοποιώντας υλικό οι αστυνόμοι από κάμερες που είναι για τις μέρες εκεί πέρα. Εγώ πάω και τρέχω εκεί. Έχει κάμερες δεξιά-αριστερά γιατί είναι το μέγαρο, έχουν επιδηθεί χρήματα κτλ. Ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον του ποινική δίωξη ευάρεστη για θανατηφόρα σωματική βλάβη από κοινού, βαριά σωματική βλάβη, φθορές, διατάρρευση κοινής ειρήνης, συμπλοκή, οπλοφορία και οι περισσότερες έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα. Λοιπόν, εδώ να πω ότι οι Βούλγαροι ήρθαν μια μέρα πιο μπροστά, κάναν και αυτοί μανούρες μια μέρα πριν στην πόλη, στο κέντρο. Και έγιναν επεισόδια τα οποία και ανέβασαν ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λειτουργήσαν οι παοξίδες ως αντίπεινα. Και εγώ θα λέω πως με τους κωδικούς των οπαδών τώρα, ναι. Καλό όπως είναι κωδικοποιημένα στα οπαδικά κινήματα. Τώρα, πριν από λίγο, μιλήσαμε με τον υπεύθυνο της Μπότερ, υπεύθυνο τύπου, τον Ντόρ Βλαχό, αγωμάρι να πούμε, θα ζητήσει από τη φίλη του την ΟΕΒΑ να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ ήδη.
θεωρούν και συνέβη στη γη αυτή ότι θα προσπαθήσουν μάλλον να συλλέξουν στη Κύπρο ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι άνδρες ευθυνών από αυτή την επίθεση. Οπότε θα ζητήσουν παραδειγματική τιμωρία. Σήμερα πριν από μία ώρα βγήκε αυτή η πληροφορία. Μας τη δώσανε από τη Βουλγαρία. Α, γιατί αυτό προβλέπεται από τον αθλητικό νόμο. Λένε ότι εάν αποδειχθεί ότι έχει υπευθυνότητα η εταιρεία, τότε τιμωρείται παραδειγματικά. Οπότε ζητάνε ευθύνη στην ΠΑΟΚ οι Βούλγαροι. Πριν από μία ώρα έγινε αυτό. Είναι σοβαρό. Οι δικηγόροι τώρα των πιτσιρικάδων λένε ότι αυτοί οι δύο δεν ήταν εκεί. Ήταν σε λάθος σημείο. Οι πιτσιρικάδες στην αστυνομία και στον ανακριτή στην αστυνομία δώσανε ένα τρίτο τύπο και αρχίζουν τώρα από όσους κάνουν. Ο ένας θα κατηγορεί τον άλλο. Τώρα ακούγεται ότι αυτός ο οποίος τον κατηγόρησαν οι πιτσιρικάδες είναι ισχυρός. Ο ισχυρός, αν βάλει το μυαλό σου στην Ελλάδα να λειτουργήσει. Ο ισχυρός αυτός τον έχουν αυτοποιήσει οι Βούλγαροι και καλό θα ήταν καλύτερα να τον βάλουν μέσα γιατί παγώ ακόμα για αντίπεινα. Η πόλη της Θεσσαλονίκης γενικά για δευτερόλεπτα δώσουν. Μετά τον θάνατο του Μεφλίδη του Ποζίδη, ο οποίος είχε αρκετά μαγαζιά ο άνθρωπος, ήταν και φίλος, έχουν σηκωθεί κάποιες παρατάσεις από την άλλη μεριά για να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Και πέφτει πυροβολισμός, του πυροβολισμού, πυροβολισμό. Φάρου έτσι είναι η Θεσσαλονίκη. Εγώ κυκλοφορώ όχι πολύ συχνά στα έργα τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, το γεγονός ότι καμιά ανακοίνωση για το συμβάν δεν βγήκε από την ΠΑΕΠΑΟΚ θεωρούν οι Βούλγαροι υπερβολική. Έπρεπε να βγάλετε μια ανακοίνωση. Αυτά τα λέει σε εμάς, τι θα γίνει, όσο είμαστε ένα κράτος που κάνετε εδώ, δεν παρακατσιόλτα. Εγώ απλά λέω τα γεγονότα. Αύριο τώρα, Παρασκευή. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει να απολογηθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για το θέμα της υποτιθέμενης πολυμετοχικότητας, η οποία κατηγορεί τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ο Κούργιας, ο Αλέξιος, θα καταθέσει εναντίον του ΠΑΟΚ. Και αυτό το γεγονός κάνει λίγο τη μάχη, λίγο πιο έτσι. Εδώ στην αρχή μας λέγανε ότι τους ρωτούσαν, παιδιά τι γίνεται εδώ πέρα. Μαμά σε λέω, πρέπει μια χαρά είναι τακτοποιημένα, αλλά νομικά είμαστε καλυμμένοι. Λογικά είστε καλυμμένοι. Α, τα ηθικά ρε μου λέει. Δεν υπάρχει, νομικά είναι. Ξαναπαίνω, λέω, ο κοντός μου έπαθα, λέω, θα ανέβει απάνω εναντίον σας. Ναι, λέει και το πράγμα το δούμε και ξανά το πράγμα, το μελετήσουμε, να το κάνουμε κτλ. Και ενώ υπήρχε, Γιάννη μου, μια αισιόδοξη νότα στην όλη ιστορία, ναι, με την παρουσία του Κούγια εκεί, δεν θα πω ότι δυσκολεύουν τα πράγματα, αλλά γίνονται σοβαρά. Και από την άλλη μεριά μας λένε ότι αυτή η επιτροπή είναι κατά κάποιο τρόπο και ελεγχόμενη από τον κύριο Αβγελάκη. Τον οποίο θεωρούν εδώ στην Θεσσαλονίκη οι παοκριτζίδες ότι είναι άνθρωπος του κύριου Μαρινάκη. Λένε οι παοξίδες. Εγώ απλά μεταφέρω το ρεπορτάζ, δεν υιοθετώ, απλά αναφέρω. Τώρα στα υπόλοιπα, ο Σαββίδης, ο Ιβάν, ασχολείται με αυτά, ασχολείται και με τις επενδύσεις. Σε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, θα ακούσουμε ότι το Πόρτο Καράτς πέρασε στα χέρια του. Πήγαν αρκετά χρέη από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, τα οποία πρέπει να καλυφθούν κάποιες εργασίες, οι οποίες εκθύμησε η πλευρά του κ. Σαββίδη. Και πηγαίνει φουλ για τη μαρίνα της Αρετσούς. Είναι μεγάλη, η δεύτερη μεγαλύτερη μαρίνα τουριστικών λιμένων, τα ΕΠΕ. Μετά τη μαρίνα κάτω στον Άλυμο, που έχετε εσείς. Και εκκρεμεί η υπογραφή της σύμφωνης παραχώρησης από την Άκτορ Παραχωρήσεις. Η μαρίνα θα διαθέτει 400 θέσεις ελιμενισμού για σκάφη μέχρι 30 μέτρα, ωραία πράγματα. Μήκος, αλλά και σημαντική χερσαία ζώνη ένταση περί τα 80 στρέμματα. Στις αρχές Οκτωβρίου, ο ΤΑΙΠΕ είχε ξεκινήσει τρεις διαδικασίες για την πρόληψη του νομικού, τεχνικού και χρηματοοικονομικού σιγούρου για την παραχώρηση. Θα το πάρει ο Ιβάν και αυτό. Πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα. Μύθις. Κάνουμε εκπομπή σήμερα και χθες. Τι λέω, μα γιατί είναι ο καθυστερεί αυτό με τον Μύθις. Τρέχει κάτι. Α! Λέω, δεν απάντησε. Θα το πει μέσα, μιλάμε τώρα. Που κουλοθέατρο θα παίξουμε. Τι γίνεται, μήπως δεν τα βρήκανε. Λοιπόν, μαθαίνω ότι ο ΠΑΟΚ άργησε να τα βρει με τον μάνατζερ του Μύθις. Διότι εδώ βλέπεις ότι ο Μύθις παιχνίδι με παιχνίδι είναι καταπληκτικός. Να μην πούμε
το τι κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Παπάδες κάνει. Αυτό, αν πριν από ένα μήνα το πιάνανε και του λέγανε πάρτε το νύχι, είναι πολύ καλό, κλείστε τη δουλειά. Τα 2 εκατομμύρια τη Sporting, αν τα δώσετε, δεν χρειάζεται καμιά διαπραγμάτευση. Αν ο ίδιο θέλει να μείνει, είναι όλα οκ. Okay. Και μαθαίνω ότι υπάρχει μια σχετική διαφορά, γιατί όταν ο Βέβλουμ Γιάννη παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ και κάθεται, ο Μαωρίσιο παίρνει γύρω σε 1 εκατομμύριο ευρώ, 1% παίρνει το καμπουρί. Ο Μίχιτς να μην ζητήσει 1.200, 1.200. Είναι λογικό, ναι, γι' αυτό. Και επειδή έπαιρνε 450, θα πάρει μέχρι τα 1%. Μα ξαπλώνει το financial fair play. Και γίνεται το θέμα λίγο, δεν θα πω ότι δεν θα γίνει, αλλά θα αργήσει να γίνει και θα γίνει διαπραγμάτευση η οποία δεν θα είναι και εύκολη. Θα περνάμε τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, mm-hmm. είναι όλα εύκολα και των άλλων ομάδων είναι δύσκολα. Είναι δύσκολο. Και σε αυτό ευθύνεται, Γιώργο μου, και το Ισαβίδη λέω, ευθύνεται ο μπαμπά. Και εσύ και οι συνεργάτες οι οποίοι δεν πιάσατε το μίσο, δεν έλα εδώ πριν από ένα μήνα, πριν πιάσει τα γκολ τα πολλά κτλ. Να δείτε να τον κάνετε. Τώρα θέλει 150-200. Και καλά κάνει. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Για center for και για backup του Γιαννούλη ακούγεται κάτι, γιατί διάβασα πως αυτούς τους ποδοσφαιριστές τους είχε ζητήσει ο Αμπέλ Φερέιρα από το καλοκαίρι, δεν τους του πήρανε και τους ζητάει τώρα. Ναι. Ο Φερέιρα η μια ξυπνάει δεν είναι καλά. Δηλαδή η γυναίκα στην εμεινόπαυση δεν θα κάνει αυτά. Δηλαδή ξυπνάει μια μέρα σου λέει αγάπη. Την άλλη μέρα σε πετάει ένα τσόκαρο να την παράζει τον Ατλέτη, γελάει. Την παράζει δεν θα κάνει έρωτα. Την βγάζει σάκ. Έτσι είναι και ο Φερέιρα. Γιατί είναι έτσι ο Φερέιρα? Γιατί την μια ξυπνάει λέει είναι καλά, την άλλη θέλω σε τερφόρ, την άλλη θέλω χάπ, μετά ξαναθέλω σε τερφόρ, μετά λέει καλή είναι αυτή. Εδώ και ένα μήνα δεν βγάζει άκρη. Οι δηλώσεις του είναι από τον Αλή στον Παπαλή. Την μια είναι καλά, την άλλη θέλει. Θέλει λέει σε τερφόρ. Και πάνε οι παοξίδες τώρα να βρουν ένα Κολομβιανό επιθετικό μεγανισμό, γιατί καταλαβαίνει τα λεφτά. Όχι, δεν τα έχει ο Ξαβίλης, είναι το Φανάζερ Ρομπλέ. Γιόνι Γκονσάλες. Λοιπόν, δεν τα έχω. Εγώ το λέω μια ιστοσελίδα ρέκορ. Είναι Κολομβιανός αυτός. Καταλαβαίνει τώρα τι παιδί διαμάντη θα είναι. Yeah. Είναι επιθετικός. Παιδί και μάκρυ, παιδί και εδώ. Δεν είναι καθαρό φόρο, είναι ψευτοφόρ. Βρίσκεται στην Λισαβόνα για να τελειώσει τη μεταγραφή του με την Μπένφικα. Και μετά θέλω να τον δώσει δανεικό σε κάποια ομάδα. Τον θέλει λέει η Μπορντό, η Γρανάδα και η Μπέτις. Το ρεπορτάζ είναι δικό μας, είναι άλλη ιστοσελίδα. Να πω ότι με τη φανέλα της Φλουμινέζε έκανε 42 μάτς, είχε 9 γκολ και 5 ασίστ. Δεν άσχημα. Από την 1η Ιανουαρία έμεινε ελεύθερος από το Σύλλογο της Βραζιλίας και συμφώνησε με την Μπενφίκα για 4 χρόνια συνεργασίας. Εδώ ακούγεται ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει μπουκα για αυτό. Για μπακ αριστερό δεν ακούστηκε ακόμα τίποτα, αλλά εγώ θα σου πω ότι πριν ένα μήνα, 1,5, δουλεύει με το Σταφυλίδη και με ρώτησε πώς με βλέπεις στον ΠΑΟΚ Καλακρέ. Μου λέει όλα και θα τα πούμε, λέω. Κουτάβι, σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες. Έμαθα ότι ο Γιώργος μιλάει μαζί του και μη σου φανεί απίθανο να είναι αυτός. Δεν άκουσα για κάποιον άλλο, δεν υπάρχει κάποιο άλλο όνομα και είναι τόσο καλά τα πράγματα. Αν ο Γιώργος θέλει, δηλαδή αν το πούτε σαν βίντεο τον Ιβάν, θα σου φέρω ένα αριστερό μπακ πολύ καλό. Μάλιστα. Ο Γιώργος θέλει το Σταφυλίδη. Ποιο θα πάρει ο Ιβάν? Σταφυλίδη θα πάρει. Το Σταφυλίδη. Και αυτό τελειώνει και εδώ και το Σταφυλίδη. Πάμε τώρα στον Άρη, γιατί διαβάζω ότι εξακολουθεί να έχει πέρασει ο Φετφατζίδης σε Αραβία μεριά. Βέβαια. Άλλου λαχάντα, κάπως έτσι λέγεται. Ναι. Προσφέρει ποσό μεγαλύτερο από 1,5 εκατομμύριο, 1,750, 1,800. Mm-hmm. Παρό και υπάρχει επίσης ένα θέμα με τον Στρίγκεν, ο οποίος θέλει να φύγει. Είπε στους υπευθύνους της ομάδας χθες και σήμερα ότι υπάρχει ομάδα και υπάρχει θέμα ότι μπορεί να αποχωρήσει από τον Άρη την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Αν και στον Άρη λέει ότι θα αποφορτήσει, μα τον ξαναδούμε. Αυτό δεν θέλω να φύγω. Μάλλον δεν το έχετε καλά από ένα center back, λέει τη δεξιά η θέση του, αυτός μένει στον πάγκο. Πολύ καλά ο Ρόουτς. Και να πούμε επίσης ότι υπάρχει οργή για τον κυριοθέτη του Άρη, να πούμε ότι μας είπαν στον Άρη οι άνθρωποι ότι στο τέλος του παιχνιδιού ήταν ο υπόπτης αυτός ο Χατζηνάκος, έτσι το λένε, πολύ στεναχωρεμένος λέει, γιατί το είδε στο βίντεο που το στείλανε, τα στέλνει σε δευτερόλεπτα, είδε το λάθος του λέει και ήταν πολύ στεναχωρεμένος και ζήτησε συγγνώμη. Λέει ο πρόεδρος του Άρη, τι να την κάνω τη συγγνώμη, άμα χάσω εγώ πρόκληση τώρα,
άλλο 0-1, άλλο 0-2. Σωστό. Πάντως ήρθε με τα μέλη, ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι πρέπει να υπάρξει. Επειδή δεν υπάρχει βάρος στο κύπελλο, γενναίο. Θα τον άρει άλλο ένα γκολ. Λοιπόν, έγινε Κωστή. Σούπερ, ευχαριστούμε πολύ. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά μπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα